λες και έρχονται μέσα σας και, και αναμοχλεύουν τα σώθηκά σας, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις και ιδιαίτερα την Κυριακή. Κυριακή λοιπόν αποφύγετε να κάνετε συζητήσεις με τον σύντροφό σας ή του συνεργάτη. Αφήστε το για άλλες μέρες καλύτερα, ενώ στον χώρο της δουλειάς έχετε καινούργια δεδομένα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σίγουρα να ξέρετε ότι έχετε χάσει κάτι από την ανάγκη αρμονίας που έχει το ζώδιο αυτό με τον Άρη να δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Για τους Σκορπιούς μας, πιο καλή νέα σελήνη. Για σας που είστε γεννημένοι αρχές Νοεμβρίου, δεν μπορεί να υπάρχει ένας έρωτας, ένα παιδί, κάτι καινούργιο δημιουργικό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Μην τα βάζετε με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας και ασχοληθείτε λίγο με τα παιδιά ή τον ερωτικό σύντροφο. Στην οικογένεια έχετε κάτι να συζητήσετε. Οι τοξότες μας με ένα οικογενειακό θέμα ασχολείστε, τα οικονομικά βλέπω να ξοδεύετε πάρα πολλά, ενώ θα έχετε συζητήσεις με πρόσωπο του περιβάλλοντός σας. Οι εγώ καιροί μας επιτέλους θα ανασάνουν αν είστε γεννημένοι γύρω στην πρώτη του μηνός που είχατε πάρα πολλά προβλήματα στην οικογένεια, γενικότερα αλλαγές και ανακατατάξεις. Αυτή η νέα σελήνη μιλάει για ένα νέο ξεκίνημα που μπορεί να κάνετε πάρα πολύ εύκολα και να σας βοηθήσει σε μία σχέση ή μία συνεργασία. Ή των τελευταίων ημερών μαλώνετε μέσα στην Κυριακή, προσέχετε. Κατά τη διάρκεια μάλιστα συναντήσεων, όχι μόνοι σου. Ωραία, στα τραπέζια, αυτά τα οικογενειακά. Ναι, ναι, μόλις καθίσεις λοιπόν να τα πεις, έλα γλυκιά μου, βγαίνει ο καυγάς. Τα οικονομικά βελτιώνονται. Για τους συντροχώους μας αυτή η νέα σελήνη μιλάει μέσα στο 15ήμερο. Θα έχετε ένα θέμα εργασίας, το οποίο θα κινηθεί, θα έχει και οικονομικές προεκτάσεις. Βεβαίως έχετε ένα άγχος μέσα, λιγάκι είσαστε φορτισμένοι. Ο Ερμής όμως, ο οποίος μπαίνει σε ορθή φορά, θα μπορούσε να φέρει συζητήσεις οι οποίες είναι σημαντικές. Ενώ για τα ψάρια μας είναι ό,τι καλύτερο η νέα σελήνη πραγματοποιείται στο δικό σας ζώδιο. Ακόμα και αν έχουν καθυστερήσει κάποια πράγματα, συναισθηματικά, παιδί, επιχειρηματικά σχέδια, αυτά προωθούνται. Υπάρχει ένα παρασκήνιο που κινείται, δηλαδή προσέχετε τι λέτε και τι κάνετε. Ενώ φίλοι μπορεί να είναι επιζήμιοι λίγο για εσάς. Σας εύχομαι ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, πάρτε το ελεφαντάκι να σας βοηθάει. Να κάνετε τις ευχές αυτές.